Για ειδέστε όλοι τον ακροβάτη πως τραμπαλίζεται. Για ειδέστε όλοι το ξενοπάτη πως δεν ζαλίζεται. Για ειδέστε τον ακροβάτη που κι όταν πέφτει γελά και ποτέ δεν κλαίει, ποτέ δεν κλαίει. Για ειδέστε πλούχοι το ερημοπούλι έμαστο νερό πετάκια στο με ανά του δόλι κόντρα στο καιρό με το καιρό να είναι κόντρα έχει τιμή σαν τα προμέτρης μόνος να μένεις δέστε και εμένα, άλλο δε ζητώ που έχω στους ώμους φτερά σπασμένα και ακροβατώ. Γύρισε κάτω η μέρα κι ακόμα εσύ να φάνεις τι κλαις του λίγου. Γύρισε κάτω η μέρα κι ακόμα εσύ να φάνεις. Ευχαριστούμε. Ήρθε η ώρα να παίξουμε και κανένα εμπριστικό. Του κύριε Αντώνη, του Μανάβη, τις ντομάτες που είναι σαν κόρες φυσικές, πολύ βαμμένες. Έχομαι τέχνη, πέρυσι εγώ βαλμένες πράσινες κάμπιες κι άγριες σαν τους αντάραντες. Στα νιάτα του έπλεξε ο Αντώνης με μια τσούλα κι οι συγγενείς του όλοι έπηκανε στη μέση. Αν δεν θυμάται πότε πότε πια αρέσει ζώντας μια ήσυχη και άχαρη
ζωούλα. Τα έχω μισήσει τα αλόχρυσα κλουβιά σας, ακολουθούμε σ' όποιο μέρος και να πάω. Να έχετε υπόψη σας, μια μέρα θα σας φάω. Όλους εσάς όπου κοιτάτε τη δουλειά σας, να έχετε υπόψη σας, μια μέρα θα σας φάω. Όλους εσάς όπου κοιτάτε τη δουλειά σας. Με στον κόσμο δεν είναι άλλη, με πολιτείες ολοπλούμιστες με φώτα. Μα το νερό είναι αρμυρό σαν τον υπορώτα και ο τόπος μοιάζει σαν μια αναλυκή μεγάλη. Ρίχνω το βλέμμα στο προσώπου σου τα μήλα. Δεν βρήκες μου πες στο Θεό, μα δεν σε νοιάζει. Εγώ πως βρήκα αυτό το κάτι που του μοιάζει. Το λένε αγάπη, είναι στις καρδιά στα φύλλα. Τα έχω μισήσει τα αλόχρυσα κλουβιά σας, ακολουθούνε σ' όποιο μέρος και να πάω. Να έχετε υπόψη σας, μια μέρα θα σας φάνε όλους εσάς όπου κοιτάτε τη δουλειά σας. Να έχετε υπόψη σας, μια μέρα θα σας φάω όλους εσάς όπου κοιτάτε τη δουλειά σας. Σε κόρη μες του ονείρου μου ταλώνει, δεν θα γεράσουμε ποτέ στο υπογράφο και τις ντομάτες στα παπούτσια μου τις γράφω μαζί με το μαγαδικό του κυρατώνει. Και τις ντομάτες στα παπούτσια μου τις γράφω μαζί με το μαγαδικό του κυρατώνει. Λοιπόν, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από διάφορους ευγενείς ανθρώπους εδώ μπροστά και τις κυρίες κυρίως που έκανα αυτή τη χειρονομία που δεν είναι εντάξει, ούτε του επίπεδου μας, ούτε πρέπουσα, αλλά εν πάση περιπτώσει την απαιτούσε το τραγούδι και η οποία χειρονομία μου θυμίζει ένα τραγούδι παλαιότερων εποχών του Θανάση και του Βασίλη. Ο Θανάσης το έγραψε, ο Βασίλης το τραγούδισε. Και έλεγε, αν μία κορή έχετε, κρατήστε την αθώα, μπορεί ο γάτος να πληθεί, να φαγνάζει. Κι αν είστε κάποιος αρκετό και παρεξηγηθείτε, τα όργανα μου μια χαρά. Τώρα κλαίει κι οδύρεται, μαζεύεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να την πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος. Σκεφτείτε λίγο το θέμα Αναστασιάδη, ένα τέτοιο πράγμα. Κοιτάζω το συμφέρον μου, εκδίδω εφημερίδα και στο στρατό υπηρέτησα για τη μαμά πατρίδα. Μα εκείνοι που να ακούσουνε το στήσανε στο τοίχο. Τα μάτια κάπως παίξανε στις δουφεκιά στον ήχο. Αν μία
αγόρι έρχεται. Κρατήστε την αυτό, μπορεί ο Θεός να μυρθεί. Μα θα έρθουν άλλα ζώα. Κι αν είστε κάποιος αρχόντας και παρεξηγηθείτε, στα όργανα μου μια χαρά. Μόνος μου έφυγα και φτάνω μόνος κι όλους τους δρόμους που με βγάλανε εδώ πέρα τους έχω πάλι περπατήσει σε μια μέρα. Μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος. Μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος. Μόνος μου έφυγα και φτάνω μόνος κι όλους τους δρόμους που με βγάλανε εδώ πέρα τους έχω πάλι περπατήσει σε μια μέρα. Η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος. Η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος. Για να δούμε τώρα πόσο δυνατά μπορείτε να τραγουδήσετε. Σολ μαζόρ, που ξεκινάει. Τώρα καθαρά, μας είναι αγκάλια λίγες.
με καφέ και τσιγάρο. Ευχαριστούμε. Ωραίοι είσαστε, πολύ ωραίοι. Δεν το έξω με αφήνω. Συγγύαν, είπα, ε. Το επόμενο το στέλνω στον Χρήστο. Βιβαίο. Του κόσμου το πέρα.